βρίσκομαι βόρεια της Κιμόλου με κατεύθυνση το κοντινό νησί της Σύφνου. Στο νησί που φαίνεται να έχω την κατάρα της Συναγρίδας εδώ και μερικά χρόνια. Αφού στο παρελθόν είχα συναντήσεις με μεγάλα ψάρια που δεν πλησίαζαν ποτέ και αποκορύφωμα μια αστοχία πέρσι σε ένα ψάρι άνω των 10 κιλών. Θα φτάσουμε στο όμορφο λιμανάκι και το πρωί ελπίζω επιτέλους να καταφέρω να σπάσω την κατάρα. Καθώς οπλίζω το όπλο, οι αναμνήσεις από την περσινή αστοχία μου κατακλείζουν το μυαλό. Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα. Δυστυχώς, με το μεγάλο ψάρι στο ανοιχτό νερό, θα εκτιμήσω λάθος την απόσταση και θα ρίξω χαμηλά, χάνοντας ένα πραγματικό δεινόσαυρο. Απογοητευμένος τότε, πήρα το δρόμο του γυρισμού και το μόνο που έπιασα ήταν ένα μεγάλο λιοντάρι στον κάβο, χωρίς καν να το πάρω πλάνο. Πίσω στο σήμερα λοιπόν, και μετά από καλή χαλάρωση, θα κάνω την πρώτη βουτιά στον τόπο.
Στη βουτιά δεν θα εντοπίσω κάτι, όμως στην ανάδυση θα δω ένα μεγάλο ροφό να φεύγει προς τις φυκιάδες. Ο ροφός τελικά δεν φαίνεται κάπου, όμως ένα μεγάλο λιοντάρι είναι και φέτος ακριβώς στο ίδιο σημείο. Χωρίς να φαίνεται κάτι καλό στα ρηχά και έχοντας κάνει το ζέσταμά μου, είναι πλέον ώρα να πάω στο πόστο με τις συναγρίδες. Στο τέλος σχεδόν της βουτιάς, οι συναγρίδες εμφανίζονται από τα βαθιά με ένα μεγάλο ψάρι να πλησιάζει, αλλά όχι αρκετά. Θα ξεκουραστώ καλά και θα επιχειρήσω ξανά. Μια ωραία συναγρίδα κοντά στα 5 κιλά θα κάνει ένα γρήγορο πέρασμα και θεωρώντας πάλι την απόσταση μεγάλη θα ρίξω επίτηδες ψηλότερα πληρώνοντάς το με μια αστοχία. Με τη σκέψη της κατάρας του μέρους να με κατακλείζουν θα ξεκουραστώ καλά
και θα επιχειρήσω μια τελευταία βουτιά λίγο βαθύτερα. Ακόμα μια φορά, με το μεγάλο ψάρι στο ανοιχτό νερό και την μπλε παραλλαγή του να κρύβει όγκο, θα εκτιμήσω λάθος την απόσταση και θα ρίξω χαμηλά. Με το ψάρεμα να έχει πλέον τελειώσει, είμαι βέβαιος ότι η κατάρα έχει εδρεωθεί και θα φεύγω από εδώ μόνο με λιοντάρια. Όμως επιστρέφοντας στο σκάφος, θα πεισμώσω και αποφασίζω παρά τον άσχημο καιρό που προβλέπεται να κάνω μια τελευταία βουτιά αύριο το χάραμα. Πρώτη βουτιά της επόμενης μέρας και θα επιχειρήσω να κόψω το δρόμο προς το πέλαγος στο μεγάλο ροφό που είδα εχθές. Ο έντονος κυματισμός είναι αισθητός ακόμα και στα 10 μέτρα βάθος, κάνοντας τις βουτιές δύσκολες, αλλά καλύπτοντας ταυτόχρονα τους ήχους που παράγω. Μεγάλος ροφός, πράγματι, καρτέρευε ξανά στο ίδιο σημείο και θα μπορούσα εύκολα να έχω ήδη στραμμένο το όπλο πάνω του και να ρίξω. Το ψάρι ευνηδιασμένο, μαζί με ένα μικρότερο, θα τρυπώσουν σε ένα γνωστό ρηχό μονόπετρο, όπου εύκολα θα μπορούσα να τον πάρω. Όμως είμαι εδώ για τις συναγρίδες και είναι ώρα να βουτήξω στο πόστο.
Οι συναγρίδες δεν φαίνονται πουθενά, όμως το ψηλό μου δείχνει ότι υπάρχουν αρπακτικά στην περίμετρο και θα βουτήξω λίγο βαθύτερα. Φτάνοντας στο βυθό, είδα αμέσως τα ωραία μανάλια και αφήνοντάς τα να κολυμπάνε γύρω μου, δημιούργησα μια πλασματική αίσθηση ασφάλειας, κάνοντας τις συναγρίδες να πλησιάσουν. Με αμφιβολίες για το αν το αριστερό ψάρι ήταν τελικά μεγαλύτερο, θα φέρω στην επιφάνεια τη χοντρή συναγρίδα, σπάζοντας την κατάρα των τελευταίων ετών. Με τον ήλιο να έχει μόλις ανατύλει πριν λίγα λεπτά και μια φοβερή ψαρούκλα ήδη στα χέρια, η χαρά μου δεν κρύβεται. Έτσι, αν και η ώρα είναι 7:30 και έχω κάνει μόλις 3 βουτιές, θα πάρω το δρόμο της επιστροφής απόλυτα γεμάτος.
Thank you.